Μαρία Κανέλη τώρα. Πρέπει να συμφωνήσετε κι εσείς. Εγώ θα το βάλω κατευθείαν. Πρέπει να συμφωνήσετε κι εσείς για να γίνει αυτό που λέει ο κ. Μπάρκας. Τι να μπει και το κουκουέ. Λέτε ότι έχω υπομονή. Λοιπόν, εγώ έχω υπομονή γιατί ξέρω ποια είμαι, ξέρω που πάω και ξέρω τι θέλω, κουκουέ. Επομένως, γιατί να έχω. Τι θέλετε. Γιατί να έχω ένταση. Γιατί να έχω την ένταση της αμηχανίας αυτή τη στιγμή. Δεύτερον, εμείς μιλάμε για ουσιαστικά πολιτικά πράγματα. Δεν μιλάμε για τα πρόσωπα. Εδώ η συζήτηση γίνεται μεταξύ κομμάτων για το ποιοι πρωταγωνιστές θα συγκροτήσουν τον επόμενο κυβερνητικό θίασο, χωρίς απαξίωση στη λέξη θίασος. Είμαι υπέρ της μιμήσεως πράξεως σπουδαίας και τελείας περί το θέατρο. Για να το διευκρινίζω αυτό, να μην παρεξηγηθώ από κανένα καλοθελητή και τρολάκια. Γιατί αυτόν τον καιρό ανθίζουν οι δουλειές των τρολ. Το διευκρινίζω αυτό. Λοιπόν, σε αυτό τον θίασο που είναι και ευρωπαϊκός και ανατοϊκός, εμείς δεν συμμετέχουμε. Εμάς μας ενδιαφέρει το σενάριο για τη χώρα. Και μάλιστα το σενάριο το υλοποιημένο. Δεν δίνουμε παράσταση. Άρα, τι με ενδιαφέρει εμένα, ναι, να είναι πολύ ισχυρό το κουκουέ, πάρα πολύ ισχυρό, με διπλασιασμένα και τριπλασιασμένα τα ποσοστά του. Και ήδη δείχνει ότι έχει μία ανωδική πορεία και εκτίμηση στην ψήφο του ελληνικού λαού. Συνειδητή ψήφο. Που να μην παίζει παζαριδών μεταξύ πρώτης και δεύτερης εκλογής. Δηλαδή, όποιος και μισό να λεπτό. Φώναζε οποιοδήποτε σχήμα. Δεν υπάρχει οποιοδήποτε σχήμα για οποιοδήποτε λόγο διαφέρουμε επί της ουσίας. Άρα, εμείς το Σεπτέμβρη τι θα θέλαμε που ανοίγουν τα σχολεία. Να το πω έτσι γιατί μπαίνει και το καλοκαίρι στη μέση. Είτε οι αναμετρήσεις είναι 1, 2, 3, 43. Γίνεται σε κάθε αναμέτρηση να πηγαίνουμε προς τα πάνω. Νομίζω ότι αν γίνουν πολλαπλές αναμετρήσεις, το ΚΚΕ θα πηγαίνει προς τα πάνω. Και ίσως να είναι και το μοναδικό κόμμα που θα πηγαίνει προς τα πάνω. Είναι γιατί είναι το μοναδικό κόμμα που δεν παζαρεύει. Για τη χώρα είναι καλό να δεν παζαρεύει. Να σας πω γιατί. Απολύτως. Θα σας πω γιατί. Πρώτα απ' όλα, γιατί φοβάστε τις εκλογές. Καθόλου δεν τις φοβάμαι. Η ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού, γιατί πρέπει εκβιαστικά να εκφραστεί εφάπαξ και να δεσμευτεί ένα το κρατούμενο. Άρα όσες χρειαστεί. Όσες χρειαστεί, δεν μας ενδιαφέρει τι θα κάνουν αυτοί. Δεν το έχουμε εμείς στα χέρια μας το μαχαίρι και το πεπόνι. Δεν το έχουμε. Η κυβέρνηση το έχει εκ των πραγμάτων. Πρόταση κόμματα... δεν υπάρχει πιθανότητα, κυρία Κανέλη. Ούτε μία. Δηλαδή να λέγατε σε κάποιους... Ναι, υπάρχει μια πρόταση πολιτική. Ποια. Ανατρέψτε το πολιτικό σύστημα όπως είναι και ελάτε στο δική μας πρόταση διακυβέρνησης. Λοιπόν, κοινωνικοποιήστε για παράδειγμα όλες τις εταιρείες με τα δημόσια αγαθά. Νερά, τούτα και τα άλλα. Θα τα κάνουνε? Όχι. Βγείτε από τον ΝΑΤΟ. Θα το κάνουνε? Δεν είναι όχι. Λίγο βγάζω την ουρά μου απ' έξω. Μα, καθόλου, κύριε καθόλου. Κανέλη, και εσείς καθόλου. Βάλετε είναι σαν να μου λέτε, φωτιά. Κυρία μου, ακούστε. Κυρία συνάδελφε, δουλεύετε εδώ. Αν εγώ έρθω και σας κάνω μία πρόταση. Αφού είσαστε εδώ πάρα πολύ καλοί, να κάνετε την ίδια δουλειά, εξασφαλίζοντας αντί για τηλεθεατές, πελάτες σε οίκο ανοχής θα πάτε. Ναι, απλώς εδώ... Θα πάτε. Παράδειγμα, δεν μα θα πάτε. Δεν θα πάτε. Εγώ σας μιλάω εδώ για την ουσία της δουλειάς. Για τη διακυβέρνηση της χώρας. Όχι, η διακυβέρνηση της χώρας μπορεί να γίνει θαυμάσια από τον ίδιο το λαό. Πιστέψτε με, μπορεί να κυβερνήσει. Είναι μια άλλη αντίληψη, είναι μια άλλη. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, το οποίο... εμένα το Σεπτέμβριο, για να τελειώσω τη φράση μου. Θα με ενδιέφερε να πάρουν πτυχίο τα παιδιά που χρωστάνε στην άθλια φοιτητική εστία. Θα με ενδιέφερε να έχω δρόμο να μπλοκάρω σε όλα τα σχολεία, να πείσω γονείς και παιδιά να μην μπουν μέσα, εάν στο σχολείο δεν έχει γίνει αντισεισμικός έλεγχος. Με ενδιαφέρει να περάσω το καλοκαίρι με όσους χρειάζεται πυροσβέστες, που δεν τους έχω. Χρειάζομαι κάποιον να μου πει ότι θα πάω ασφαλώς στην παραλία, θα πάω ασφαλώς στη δουλειά μου και θα πάω ασφαλώς στο γραφείο. Πράγματα που δεν μου τα λέει κανένας. Τώρα, αν στη θέση του κανένα είναι ο Μίτσος, ο Ανδρουλάκης, ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, η Μαρία, ο Γιώργος, ο Κώστας, δεν αλλάζει από την ώρα που ο προσανατολισμός τους είναι αυτός. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Μου λέτε για συνθέσεις. Υπάρχει μία σύνθεση στην Ελλάδα, σύνθεση μία, που λεγόταν Παπαδήμος, για την οποία συμφώνησαν όλοι, που ξύπησαν ένα πρωί οι άνθρωποι, και από το PSI, και από το PSI ξυπνήσανε οι πλειονότητες. Οι συνθεσμοί των προθήμων. Όχι, λέω δύο. Όχι, εντάξει, κοιτάξτε. Εσείς από την ώρα που τα βρήκατε με τους Ανέλ, θα έχετε πρόβλημα αύριο το πρωί να τα βρείτε με το Μητσοτάκη. Εντάξει, λέω όχι, αφού τα βρήκατε με τους Ανέλ, καλέ. Όπως ο Μητσοτάκης και η παράταξή του τα βρήκε κάποια στιγμή με το λαό. Αλλά όχι όλοι. Δεν λέει ψέματα πάντως. Τα βρήκατε με τους Ανέλ. Έπειτα, να σας πω και κάτι. Συμφώνησαν όλοι, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στη Ζωή Κωνσταντοπούλου ως πρόεδρο. Και μετά την αποκήρυξαν όλοι μαζί τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όλοι! Πλην κουκουέ. Μάλιστα.
Λοιπόν, συμφώνησαν όλοι, συμφώνησαν όλοι σε Πρόεδρο Δημοκρατία. Συμφωνήσανε σε προϋπολογισμού. Συμφωνήσανε στο Ευρωπαϊκό Προσανατολισμό. Συμφωνήσανε στο ένα, συμφωνήσανε στο άλλο και αρχίσαν να παίρνουν. Ευρωπαϊκά τρένα για πέταμα. PSI να μην ψάχνουν, να ψάχνονται. Μέτρα για πέταμα. Σώσαν τις τράπεζες οι Έλληνες. Καθίσανε ήσυχοι στην άκρη με capital control. Μια χαρά καθίσανε. Κανέλη, και θέλετε τέτοια σταθερότητα. Τέλεια. Κλείνω. Ακούστε με. Υπάρχει σταθερότητα πάνω σε παλούκι και υπάρχει και σταθερότητα πάνω στα πόδια σου. Όταν ψηφίζεις τις εκλογές, δεν ψηφίζεις για να έχεις μόνο κυβέρνηση. Ψηφίζεις και για να μπορείς να έχεις και αντιπολίτευση. Να αν δεν θέλετε αντιπολίτευση, ψηφίστε 90% κάποιον να δηλώνετε. Πάρα πολύ γρήγορο... Αν θέλετε αντιπολίτευση και σταθερότητα στα πόδια σας, όχι σε παλούκι, τότε μόνο κουκουέ. Πάρα... Οι αλλεπάλληδες αναμετρήσεις δεν είναι κάτι που έρχεται ως φυσικό φαινόμενο. Αν υποθέσουμε ότι δεν βγει κανένας τους με τα ποσοστά που τους βολεύουν, ποιος θα το έχει αποφασίσει? Ο ελληνικός λαός. Αν ο ελληνικός λαός λοιπόν θέλει να μην δώσει σε κανέναν τόση εξουσία ώστε να τον κυβερνήσει, αντί να μεταφράσετε το μήνυμα δεν έχει εμπιστοσύνη, κοιτάτε πώς θα εξαφανίσετε όλες τις δυνάμεις που θα σας αποτρέψουν. Εμείς θέλουμε δύναμη στα κομματά σας. Γιατί άμα δυναμώσουμε, μόνο χάος δεν υπάρχει όταν είναι δυνατός ο λαός. Δύναμη θέλουμε και θα την πάρουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή επιτυχία και στους τρεις. Για την υποψηφιότητά σας, για τα κόμματά σας, δεν μπορούμε να το πούμε. Καταναστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Δείτε μας να κρατήσουμε το μυαλό μας στο κεφάλι μας. Αυτό γιατί σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία ανοίγουν στόματα και λέγονται πράγματα τα οποία κατεβάζουν το ανθρώπινο είδος. Στην προεκλογική εκστρατεία. Το ανθρώπινο είδος. Όχι το βουλευτικό είδος. Επειδή το έχει περάσει, το ανθρώπινο είδος. Να βάλουν στα κριτήρια τους και τους ανθρώπους πώς τους ακούνε και τι λένε.